εγώ. Συγκέντρωση οπαδών του κόμματος εισαγωγικά της Ελληνικής Λύσης που ήθελε να τρομοκρατήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ και φιλοξενούνται κατετρεγμένοι, στους οποίους είναι γεγονός ότι η κορινθιακή κοινωνία έχει δείξει απεριόριστη συμπαράσταση με ποικίλους τρόπους, παρά τις αρχικές αρνητικές προδιαγραφές που υπήρχαν. Πολλοί άνθρωποι βοηθάνε, εθελοντές κάνουν δουλειά με διάφορους τρόπους, στους οποίους πολλές φορές δεν ξέρουμε κιόλας και ευτυχώς δεν κοινοποιούνται. Είναι πάρα πολύ μεγάλη νίκη, γιατί βεβαίως κανένας από αυτούς που κλείθηκαν να συμμετέχουν εδώ για να τροποκρατήσουν τους ανθρώπους δεν εμφανίστηκε. Αντιθέτως, μας κάνει φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι μαζεύτηκε καμία αστυνομική δύναμη και στάθηκε απέναντι σε εμάς. Λες και εμείς, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι απλοί που ήρθαν εδώ να προστατεύσουν, όχι, αλλά να δηλώσουν την αντίθεσή τους σε τέτοιες εκδηλώσεις, θα ήταν κίνδυνος. Πιστεύω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Οι άνθρωποι εδώ να φιλοξενηθούν, να αισθανθούν ότι βρίσκονται σε ένα περιβάλλον που δεν είναι εναντίον τους, και εκείνο το μεγάλο στοίχημα όλων. Τα τελευταία χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα έχουν βγει διάφορα φασιστικά μορφώματα. Είχαμε τα προηγούμενα χρόνια το μόρφωμα της Χρυσής Αυγής. Ευτυχώς οδεύει προς την εξαφάνισή του. Σήμερα έχουμε κάποιους τύπους σαν τον Βελόπουλο που προσπαθούν, σπέρνοντας ρατσιστικό μίσος, να εκμεταλλευτούν το φόβο των ανθρώπων και την πείνα, να στρέψουν τους φτωχούς τον έναν ενάντια στον άλλο. Εμείς σαν αντιρατσιστική αντιφασιστική πρωτοβουλία Κορίνθου από την αρχή ήμασταν ενάντια σε τέτοιες λογικές. Δεν θα επιτρέψουμε την Κόρινθο να γίνει ένα πεδίο μάχης που ο ένας φτωχός θα κυνηγάει τον άλλο. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, με ανθρώπους που έχουν ζήσει την προσφυγιά όπως έχουν ζήσει και οι Έλληνες στο παρελθόν. Και γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα, απέναντι στο κάλεσμα του κυρίου Βελόπουλου που ήθελε να τρομοκρατήσει τον κόσμο της ανοιχτής δομής. Είμαστε εδώ με δημοκρατικούς πολίτες της Κορινθίας για να υψώσουμε φράγμα αντίστασης και αλληλεγγύης στους φασίστες και στις ρατσιστικές λογικές. Ο κόσμος της αλληλεγγύης ανταποκρίθηκε. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που δεν ήταν βέβαια σήμερα μαζί μας, αλλά φροντίζουν για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη εδώ στο στρατόπεδο. Μαζεύουν ό,τι χρειάζονται εδώ οι πρόσφυγες, οι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι. Ο συνοικισμός έχει ανταποκριθεί, η μικρασιατική στέγη και η παρουσία ανθρώπων μέσα στη δομή είναι διαρκής, εκπαιδευτική. Έρχονται δύο φορές την εβδομάδα και βοηθούν τα παιδιά που είναι μέσα, το κοινωνικό ιατρείο, γιατροί εθελοντές, εκτός κοινωνικού ιατρείου, γιατροί εθελοντές του νοσοκομείου. Θεωρώ ότι η Κόρινθος είναι πεδίο και χώρος αλληλεγγύης, ρατσισμός και φασισμός, εδώ δεν χωράει. Ως πότε όμως θα αντικαθιστούν οι εθελοντές το επίσημο κράτος, δηλαδή εθελοντές δάσκαλοι, εθελοντές γιατροί, εθελοντές... Είναι πάρα πολύ καλά, αυτό είναι, το θέτεται πάρα πολύ σωστά. Ο Υπουργός Υγείας, για παράδειγμα, ο κύριος Κικίλιας, όταν υπερηφανεύεται ότι κανένα ευρώ φορολογούμενου δεν θα πάει, δεν θα σπαταληθεί στην υγεία των προσφύγων, ταυτόχρονα πρέπει να πει από ποιο κονδύλι και ποιος θα καλύψει υγειονομικά τους ανθρώπους και να φροντίσει γι' αυτό. Δεν πρέπει να χαιρόμαστε με κορώνες που ικανοποιούν κάπως ψηφοφόρους. Πρέπει να ρωτάμε και να μαθαίνουμε για ολόκληρο το σύστημα.